Πάμε στο Φάνη Καραμπατσάκη, γιατί έχουμε μια φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλογρέζα. Πάμε, Φάνη μου, να δούμε τι έχει συμβεί. Έλα, Φάνη, καλημέρα. Καλημέρα. 5 και 10 κλήσεις πυροσβεστική, Ηρώων Καλογρέζας, η πολυκατοικία. Φωτιά που ξεκίνησε από την κουζίνα διαμερίσματος στον πρώτο όροφο. Μένει μία 30χρονη γυναίκα με τους δύο ηλικιωμένους γονείς της. Προληπτικά στο ασθενοφόρο τώρα του ΚΑΒ, το οποίο τους κάνει κάποιες προληπτικές εξετάσεις, κυρίως για το οξυγόνο, αν έχουν, επειδή ήταν αρκετή ώρα και ανέπνεαν την κάπνα. Έχουμε μαζί μας ένα παιδί το οποίο μένει στον τρίτο όροφο, να μας πει τι έγινε εδώ. Ναι, απλά έτυχε να ήμουν αξίμιος περίπου στις 5 και 4 και 10 και την ώρα που πήγαινα για ύπνο άρχισε να μου μυρίζει λίγο φωτιά. Στην αρχή δεν έδωσα πολύ σημασία, μέχρι που ήταν πιο έντονη η μυρωδιά, έτσι που ξύπνησα τους γονείς μου, την αδερφή μου και πήγα να δούμε τι γίνεται και ανοίγουμε την πόρτα και ήταν γεμάτο κάπνα. Μετά ειδοποιήσαμε την αστυνομία, ξυπνήσαμε την γειτόνισσά μας και... Εκενώθηκε προληπτικά η πολυκατοικία, ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Όλοι οι κάτοικοι, αυτή τη στιγμή όλοι οι ένικοι βρίσκονται στο... Έχουν αρχίσει και επιστρέφουν σιγά σιγά στα σπίτια τους. Μόνο μια οικογένεια που είναι λίγο πιο μεγάλη ηλικία, που είναι ένας κύριος με τη μητέρα του, που τους βάλαμε, ανεβήκανε με ένα πυροσβέστη. Ναι. Άρα από ό,τι μπορούμε βλέπουμε... να πούμε ότι ναι. Την πρόλαβαν. Ναι, 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 ναι. Okay. Και σε αυτή την περίπτωση είναι και καλά όλοι στην υγεία. Καθημερινά δυστυχώς έχουμε. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, καθημερινά πάνε... δυστυχώς βλέπουμε να έχουμε τέτοια περιστατικά. Ευτυχώς εδώ δεν υπήρξε κάποια δυσάρεστη εξέλιξη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φάνη.